Επιμόρφωση 43.000 ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάστηκαν την περασμένη τουριστική περίοδο εφαρμόζοντας τα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοϊό κατέταξε την Κρήτη στις υγειονομικά ασφαλείς περιοχές και φέτος τη διατηρεί στην πρώτη θέση της λίστας στην αναζήτηση ασφαλούς προορισμού για διακοπές. Η περιφέρεια μπαίνει και πάλι μπροστά μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Θεωρώ ότι θα θωρακιστούμε για μια ακόμα φορά καλύτερα από κάθε περιφέρεια, ούτως ώστε να μπορούμε να δώσουμε αυτή τη βοήθεια πάνω στον τουριστικό τομέα και πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Ένα μήνυμα μιας οργανωμένης κοινωνίας απέναντι στον κορονοϊό καθιστά την Κρήτη ασφαλή προορισμό. Περιφέρεια Κρήτης, Ιατρική Σχολή και Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων ενώνουν για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους για να παρέχουν επιμόρφωση και κατάρτιση πάνω στα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν τη φετινή σεζόν, περικλείοντας πλέον όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Κατέταξε στην πρώτη επιλογή στην αναζήτηση προορισμού για φέτος. Και είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε, δημιουργώντας ξανά προϋποθέσεις μιας υγειονομικά πράσινης Κρήτης, για να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε τον τουρισμό. Έτσι λοιπόν επιχειρούμε ένα νέο άνοιγμα προς την κοινωνία. Μαζί με την πιστοποίηση, η οποία εκ του νόμου απορρέει, βάζουμε και τη βεβαίωση παρακολούθησης για εκείνους που δεν θέλουν να πιστοποιηθούν. Και με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε η Κρήτη να αποκτήσει αυτή τη συλλογική συνείδηση που είχε και πέρυσι και θα την κάνει το πιο πράσινο υγειονομικά νησί στον κόσμο. Η προγραμματική σύμβαση για την έναρξη υλοποίησης του κύκλου των σεμιναρίων υπεγράφει σήμερα, με το πρόγραμμα να απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που θέλουν να πιστοποιηθούν είτε απλά να ενημερωθούν σωστά. Θα επικαιροποιηθεί το πρόγραμμα σε πράγματα καινούργια, γιατί έχουμε μια καινούργια κατάσταση με την πανδημία. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπουν καινούργια δεδομένα που αφορούν τα εμβόλια, που αφορούν τα τεστ και επίσης θα μπει κόσμος εκτός από άλλες επαγγελματικές ομάδες, άλλοι επαγγελματικοί χώροι, δήμοι, δηλαδή θέλουμε να έρθει κόσμος να εκπαιδευτεί άσχετα αν θα πάρει πιστοποιητικό ή όχι. Για να γνωρίζουν, να αφυπνιστούν και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που όλοι θέλουμε, την επανέναρξη του τουρισμού της Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιολογήθηκαν πρόσφατα με άριστα για τη διασύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία. Αξιολογήθηκε σε όλους τους τομείς με 10, με άριστα και έπαιξε ιδιαίτερη σημασία η σύνδεση της σχολής με την κοινωνία, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο ήταν εντυπωσίασε τους αξιολογητές και αυτού του είδους οι ενέργειες δίνουν προστιθέμενη αξία και στις δύο μεριές. Τα τετραήμερα σεμινάρια που θα ξεκινήσουν στις 4, στις 11 και τις 18 Μαΐου θα γίνονται διαδικτυακά.